Και τώρα καλημερίζω την δασκάλα, την κυρία Μαρία Παπαδημητροπούλου. Είναι δασκάλα στο 28ο Δημοτικό Σχολείο, διότι οι μαθητές ενός τμήματος της έκτης τάξης των 28ου και 57ου Δημοτικών Σχολείων ανέβασαν χθες την παράσταση «Όνειρο θερινής νυχτός» του Ουίλιαμ Σέξπιρ, η οποία θα επαναληφθεί και στις 8 Ιουνίου στην πύλη Βιθλεέμ. Τα λέω σωστά? Πολύ σωστά, κυρία Δουλγεράκη. Καλημέρα σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και ευχαριστώ που μας φιλοξενείτε. Εντάξει, είναι η δράση η δικιά σας των παιδιών μας με τη δικιά σας τη βοήθεια. Οπότε τι να κάνουμε τώρα, υποκλεινόμαστε μπροστά στους μαθητές στην αυριανή γενιά. Τι να κάνουμε, αυτό πρέπει να κάνουμε νομίζω, αυτή είναι η υποχρέωσή μας. Λοιπόν, για πείτε μας δύο πράγματα, γιατί από ό,τι διάβασα σε ένα σημείωμά σας, κυρία Παπαδημητροπούλου, όλων εσάς από το σχολείο, τα παιδιά με πάρα πολύ μεγάλη χαρά αποφάσισαν να ανεβάσουν τη συγκεκριμένη παράσταση. Ναι, έτσι ακριβώς. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι, θα ξεκινήσω από αυτό το τοπίο μέσα στην εκπαίδευση. Είναι δυσπρόσιτο για το θέατρο και για κάποιες δραστηριότητες, τέλος πάντων, πέρα από τα μαθήματα. Επειδή η διδακτέα ύλη είναι ογκώδης και δεν αφήνει περιθώρια για τέτοιου είδους ενασχολήσεις. Εμείς βέβαια βρήκαμε τον τρόπο, αν θέλετε βρήκαμε τα μονοπάτια, να διανύσουμε με επιτυχία και να φτάσουμε σε κάποιους στόχους. Καλά το κάνατε, τα παιδιά το έχουν ανάγκη αυτό. Ακριβώς. Ξεκινώντας με αφόρμηση λοιπόν το μάθημα της ιστορίας και σε συνδυασμό με το μάθημα της λογοτεχνίας, ειδικά στην ιστορία τα παιδιά στην έκτη τάξη διδάσκονται την περίοδο της αναγέννησης και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση από εμάς τους εκπαιδευτικούς για τις αλλαγές που γίνονται στην ανθρωπότητα, που έγιναν στην ανθρωπότητα την περίοδο εκείνη, σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, και που βέβαια δεν άφησαν αμέτωχη την τέχνη. Και δίπλα στα ηχηρά ονόματα της εποχής, ας πούμε, τον Νταβίντσι, Μιχαηλάγγελου, Θερβάντες και τα λοιπά, Διομήνικου Θεοτοκόπουλου, του δικού μας, τον Γκρέκο, είναι και ο θεατρικός συγγραφέας Ουίλιαμ Σέξπιρ. Έτσι λοιπόν προσπάθησα με το τμήμα μου, τέλος πάντων, να φτάσουμε να διαβάσουμε Σέξπιρ, και στο τέλος αποφασίστηκε από την ομάδα της τάξης, από το Σίγμα Ταφένα, η θεατρική απόδοση του έργου του συγκεκριμένου που διαβάσαμε μέσα στην τάξη, το «Όνειρο θερινής νύχτας». Η επιλογή αυτού του έργου δεν ήταν τυχαία. Πρώτα-πρώτα, το «Όνειρο θερινής νύχτας» είναι μια κωμωδία, μια κλασική κωμωδία του Σέξπιρ. Υπάρχει μια λυρικότητα μέσα σε αυτό το έργο, από την άποψη ότι αναδεικνύονται διάφορα συναισθήματα, όπως η αγάπη, ο έρωτας. Επίσης, τα στοιχεία του παραμυθιού που υπάρχουν μέσα και της ονειρικής πραγματικότητας, όπως είναι τα διάφορα εξωτικά που τέλος πάντων δρούν σε όλη τη διάρκεια του έργου και παρεμβαίνουν σε ανθρώπινες πράξεις, αυτά τα οποία ανταποκρίνονται βέβαια και στη νόηση και στην προέλευση των μαθητών και των μαθητριών, μας οδήγησαν στη θεατρική απόδοση αυτού του έργου. Ξέρετε, κυρία Παπαδημητροπούλου, εγώ σκεφτόμαι και κάτι άλλο όση ώρα σας ακούω, ότι δεν είναι μόνο οι γνώσεις τα οποία παίρνουν τα παιδιά για την τέχνη και όλα αυτά τα οποία προαναφέρατε, αλλά είναι στη συνέχεια η ομαδικότητα, είναι η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των παιδιών, διότι δεν κάνει να ξεχνάμε τι γίνεται μέσα σε πάρα πολλά σχολεία, από τα μηνύματα, τις καταγγελίες που λαμβάνουν.
κάνουμε, αυτά τα οποία κάνουν τα παιδιά μας να έχουν, να διαμορφώνουν ένα άλλο χαρακτήρα πάρα πολλές φορές, γιατί οι ρυθμοί είναι τέτοιοι, ή εμείς οι ίδιοι τους έχουμε οδηγήσει εκεί τους ρυθμούς, και δεν κάνει κανένας, μα κανένας από εμάς, να λέει ότι ξέρετε δεν φταίω εγώ για αυτούς τους ρυθμούς, φταίει ο απέναντι, φταίει ο διπλανός, φταίει ο πίσω, φταίει όλος ο κόσμος εκτός από μένα. Ναι. Εμείς έχουμε οδηγήσει τα παιδιά μας σε κάποιες καταστάσεις αλφα, εκείνα αντιδρούν με το δικό τους τρόπο. Ας μην ξεχνάμε ότι είναι τα παπαγαλάκια της συμπεριφοράς της δικής μας που ξεκινάει μέσα από το σπίτι, και πάμε παρακάτω για να δούμε όλα τα υπόλοιπα. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι τους δίνει τη δυνατότητα να έχουν τις καλές σχέσεις και την ομαδικότητα που θα τα βοηθήσει να προχωρήσουν, και ειδικά από την έκτη τάξη όταν μπαίνουν στο γυμνάσιο, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Δουλγεράκη. Τα παιδιά σύν της άλλης απαγκιστρώθηκαν από τα κινητά και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έδρασαν διαφορετικά, επικοινώνησαν, μοιράστηκαν, εξελίχθηκαν. Ενισχύθηκε ο αυτοέλεγχος, δηλαδή η λεγόμενη πειθαρχία. Για να ανεβάσεις ένα έργο όπως αυτό του Σέξπιρ, γενικά ο Σέξπιρ είναι τόσο πολύπλοκος και τόσο η πλοκή δηλαδή της υπόθεσης που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Η συνεργασία, όπως είπατε, η ικανότητα συγκέντρωσης, και οι ηλικίες αυτές έχουν μεγάλη ανάγκη κοινωνικοποίησης. Τους δόθηκε η ευκαιρία μέσα από αυτή τη διαδικασία να δημιουργήσουν, να καλλιεργηθούν αισθητικά, να αναπτύξουν τη φαντασία τους και να εκτονωθούν ψυχικά. Mm-hmm. Όπως έλεγε ο μεγάλος μας του θεάτρου Κάρολος Κούν, κάνουμε θέατρο για την ψυχή μας. Όλες οι ομάδες, οι θεατρικές, πιστεύω ότι περισσότερο αυτό είναι που αποκομίζει κανείς από μια, από τη συμμετοχή του σε τέτοιες ομάδες, της ψυχικής εκτόνωσης. Το να κάνεις θέατρο, και μάλιστα με τα παιδιά, είναι σαν να δίνεις λύσεις και να παρεμβαίνεις θεραπευτικά, εκτονώνοντας οξυμένες διαπροσωπικές σχέσεις μέσα στην ομάδα της σχολικής τάξης. Χαμογελώ πραγματικά με αυτά τα πολύ ωραία που ακούω και με τα μηνύματα τα οποία περνάτε, κυρία Παπαδημητροπόλου. Λοιπόν, θα επαναλάβω για άλλη μια φορά, γιατί ο χρόνος με πιέζει, ότι η παράσταση θα επαναληφθεί 8 Ιουνίου. Για όσους δεν το ήξεραν, θέλουν να το δουν, τέλος πάντων δεν το πρόλαβαν χθες, ότι θα επαναληφθεί 8 Ιουνίου στην Πύλη Βιθλέμ. Να είσαστε πάντα καλά, να συνεχίσετε σε αυτή τη δραστηριότητα. Ένα τελευταίο μήνυμα μόνο θέλω να δώσω κι εγώ, ότι το σχολείο πραγματικά δεν πρέπει να μένει προσιλωμένο σε στεγνή και στήρα μάθηση. Γιατί αυτό είναι που χαντακώνει τα παιδιά. Θέλω να ευχαριστήσω και την περιφέρεια Κρήτης, όπως και τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων των σχολείων μας, που χωρίς τη δική τους συμπαράσταση αυτή η παράσταση δεν θα ήταν εφικτή. Λοιπόν, εντάξει, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.